Ξεκίνησαν από το πρωί της Δευτέρας οι εργασίες για τη δημιουργία της νέας τοπικής μονάδας υγείας, η οποία πρόκειται να συστεγαστεί μαζί με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εδώ και μια-δύο μέρες. Θα ελπίζουμε να τελειώσουν σύντομα, να ολοκληρωθούν. Κάποιες μέρες το Κέντρο Ψυχικής Υγείας δεν θα μπορεί να δέχεται ραντεβού και να γίνονται κάποιες συνηθισμένες εργασίες λόγω της αναστάτωσης αυτής. Και αργότερα, μάλλον από την άλλη εβδομάδα, θα οργανωθούμε και θα είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Πάντως, το τελευταίο διάστημα, την εμφανή αντίθεσή τους στη συστέγαση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας με την τοπική μονάδα υγείας, εξέφρασαν μέσω επιστολή τους προς τη διοίκηση του νοσοκομείου Καβάλας οι εργαζόμενοι στο κέντρο, επικαλούμενοι λειτουργικά προβλήματα τα οποία, όπως αναφέρουν, θα προκύψουν κατά τη συστέγαση των ελόγω φορέων υγείας. Οι εργαζόμενοι, με δική τους πρωτοβουλία, έγραψαν αυτή την επιστολή στις εφημερίδες. Εν μέρη συμφωνώ με αυτά που λένε μέσα, διότι αυτή η απόφαση του να συστεγαστεί μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαψης σε ήδη υπάρχουν κέντρο ψυχικής υγείας είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα από το 89 που ιδρύθηκαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, και σίγουρα κάποιες επιπτώσεις θα έχει στον πληθυσμό, ο οποίος δεν θα μπορεί να εξυπηρετείται όπως πριν, διότι και οι χώροι θα συμπτυχθούν, που σημαίνει ότι θα υπάρχει περισσότερη φασαρία και περισσότερο συνωστισμός, αλλά και θα αναγκαστούν οι άνθρωποι που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας να διέρχονται μέσα από διαδρόμους στους οποίους θα περιμένουν άνθρωποι που θα τους βλέπουν. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε όργανα που αποφασίζουν, είμαστε υπάλληλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε κάποιες εντολές. Θεωρητικά, εγώ αν ήμουν στη θέση των αυτών που αποφασίζουν, δεν θα αποφάσιζα ένα τέτοιο εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε, όπως σας είπα, υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες που διαμορφώνονται από εδώ και πέρα. Όλα χαρακτηρίσε τα επιχειρήματα των εργαζομένων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας μέσω της κάμερας του ένα Channel, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Αναστάσιος Καρασαβόγλου. Καθόλου δεν κατανοώ αυτήν εδώ την αντίδραση. Ξέρετε, εκεί θα λειτουργήσει η τόμη. Αυτό είναι δεδομένο, στο ισόγειο. Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ψυχικής Υγείας θα δουλέψουν στον τρίτο όροφο. Άρα θα υπάρχει και ένας ενδιάμεσος όροφος, στον οποίο δεν θα υπάρχει κανείς και τα λοιπά. Είναι δικός τους όμως και μπορούν να τον αξιοποιήσουν όπως θέλουν. Θα υπάρχει μια αταξία, αυτό είναι αλήθεια, μια φασαρία, εκεί πέρα το διάστημα αυτών των εργασιών. Ζητούμε την κατανόηση από τους πολίτες και από τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να διαμορφώσουμε το χώρο προκειμένου μια μονάδα τόμη, μια μονάδα υγείας να διαμορφωθεί καλά, να λειτουργεί καλά, να έχει τους χώρους της, τις υποδομές της κτλ. Τα επιχειρήματα και οι επικλήσεις των εργαζομένων νομίζω ότι είναι απολύτως έολες. Πάντως, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι το μόνο πρόβλημα, καθώς υπάρχει εμφανής έλλειψη παιδοψυχιάτρου αλλά και εγωθεραπευτή από το κέντρο. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι πρέπει και η περιφέρεια, η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία είναι και η υπεύθυνη για όλο αυτό το εγχείρημα, να ενσκύψει πάνω στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και να ικανοποιηθεί πια το πάγιο αίτημά μας, εδώ και χρόνια που έχουμε αυτό το αίτημα, να έρθει κάποιος παιδοψυχίατρος στο κέντρο, να διοριστεί, και επίσης να διοριστεί και δεύτερος εργοθεραπευτής, γιατί έχουμε μεγάλο πληθυσμό παιδιών τα οποία έχουν ανάγκη από εργοθεραπεία και η υπάρχουσα εργοθεραπεύτρια δεν μπορεί να καλύψει όλο τον πληθυσμό.